Έχει να κάνει με την διατύπωση που χρησιμοποίησε ο επικεφαλής παρατάξεως Όλγη για τη Λευκάδα περί του ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι ποιούν την ίσα ή οι παρατάξεις ποιούν την ίσα. Θα ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι καλό θα ήταν αυτού του είδους οι εκφράσεις να μην χρησιμοποιούνται από δημοτικούς συμβούλους και επικεφαλής παρατάξεων οι οποίοι έχουν μια πολιτεία πίσω τους, όχι και την καλύτερα. Επιστρέφω το χαρακτηρισμό. Έχουμε δικαιολογήσει πλήρως και έχουμε δικαιολογήσει την άποψή μας πάνω σε αυτό το ζήτημα εκεί που μας ζητήθηκε. Θέλω να πω ότι αν κάποιος ποιήσε την ίσα κατά το παρελθόν και πολύ ήρεμα το λέω και χωρίς πρόθεση αντιδικίας, είναι ο κύριος που εκτόξευσε την κατηγορία για μια ακόμα φορά, ο κύριος Δρακονταϊδής, ο οποίος ποιήσε την ίσα και στο θέμα των σκουπιδιών για ολόκληρα χρόνια και για την κατάργηση της ανότητας της σχολής επίσης για πολύ καιρό και για τον χαρακτηρισμό της ευρύτερης περιοχής Καλάμου Καστού κατά την προηγούμενη πενταετία στα θέματα των ηχθείων παλιεριών και ένα σωρό άλλα θέματα στα οποία πολύ εύκολο θα μπορούσα να αναφερθώ, αλλά δεν θέλω να μακρηγορήσω. Ως προς την ουσία τώρα του ζητήματος, κοιτάξτε να δείτε, νομίζω πως είναι εντελώς άστοχο και άκερο να επιμένει κανείς, να έχει τέτοιες αιμονές του να γίνει δηλαδή διαζώσεις Δημοτικό Συμβούλιο κάτω από τις συνθήκες τις οποίες όλοι βιώνουμε. Είπε ο κ. Δήμαρχος νωρίτερα ότι έχει δείκτη 12 η Λευκάδα. Αυτό σημαίνει ότι σε βάθος 14ημέρου υπάρχουν γύρω στα 170 ενεργά κρούσματα διαπιστωμένα. Αν όμως πηγαίναμε και στον άλλον δείκτη, τον ανά 100.000 πληθυσμό, θα βλέπαμε ότι η Λευκάδα ποζάρει στις πρώτες 10 θέσεις. Λοιπόν, νομίζω πως είναι και υπερβολή και πραγματικά το θεωρώ αιμονή να επιμένει κανείς αυτή την περίοδο σε διαζώσεις, συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου. Ας περιμένει κανένα μήνα που θέλω να πιστεύω ότι τα πράγματα θα έχουν ηρεμήσει και τότε τα πράγματα ίσως να είναι διαφορετικά. Αυτά έχω να πω και τίποτα άλλο, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δώσατε.